Είπε ο Αββάς Ξανθίας: ο ληστής στο σταυρό ήταν και μένα του λόγο δικαιώθηκε. Και ο Ιούδας συγκαταρρυθμισμένος με τους Αποστόλους ήταν και μέσα σε μια νύχτα έχασε όλο του τον κόπο και βρέθηκε από τον ουρανό εις τον Άδη. Γι' αυτό κανείς αν μη καυχάται όταν κάνει το καλό. Γιατί όλοι όσοι είχαν πεποίθηση στον εαυτό τους έπεσαν. Πράγματι, βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο, αγαπητοί, να επιμείνει εις τον Κύριο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Λέει, τώρα εσείς θα με αρνηθείτε. Και αν όλοι σε αρνηθούν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, εγώ ποτέ. Βάζει τον εαυτό του πιο πάνω από τους συμμαθητάς του, οι οποίοι υποτίθεται κατά την πρόρση του Χριστού ότι θα τον ειρνούντο. Δηλαδή μια προφητεία, και τώρα ο Απόστολος Πέτρος θέλει να διαψεύσει τον Κύριο. Για φανταστείτε, εγώ ποτέ να σε αρνηθώ, αν είναι δυνατόν. Και προσέξτε, δεν εψεύδεται ο Απόστολος Πέτρος. Ήταν αγαθής προαιρέσεως όταν εβεβαίωνε ότι αγαπούσε τον Κύριον, αλλά δεν είχε αυτογνωσία. Πού? Δεν ήξερε την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως και είχε αυτοπεποίθηση. Άλλο είναι η αυτογνωσία και άλλο είναι η αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι ο θαρών εις εαυτόν πεσείται πτώμα εξαίσιον. Εκείνος ο οποίος δίνει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αυτός λέγει θα πέσει πτώμα από το πίπτο εξαίσιον. Δηλαδή θα έχει μεγάλη πτώση. Είναι το λάθος πολλών χριστιανών, μας αγαπητοί μου, που διαθέτουν αυτοπεποίθηση. Πολλοί χριστιανοί μας συγχαίουν την σταθερότητα της πίστεως ή και της αγάπης ακόμη με την αυτοπεποίθηση. Πιστεύεις στον Χριστό? Πιστεύω. Αν θέλει ο Χριστός, πιστεύω. Αν θέλει ο Χριστός, τον αγαπώ. Δεν ξέρω αύριο τι μπορεί να κάνω, ξέρω εγώ. Και δεν καταλαβαίνουν το αδύναμο της ανθρωπίνης φύσεως. Εκτός αυτού, τιμωρούνται από τον Κύριο για αυτή τους την υπερηφάνεια, διότι πρόκειται περί υπερηφανίας. Θα λέμε σε κάθε τέτοια προκειμένη περίπτωση, αν θέλει ο Θεός, αν κρίνει ο Θεός, πρώτα ο Θεός και ούτω καθεξής. Μπορούμε να έχουμε γνώση βέβαια των δυνατοτήτων μας, αλλά πρέπει να θέτουμε υπόψη και το θέλημα του Θεού. Έχω μια δυνατότητα, θέλει όμως ο Θεός? Έχω μια δυνατότητα να σας κάνω απόψε μια ομιλία, θέλει ο Θεός? Μπορούσε να μην θέλει ο Θεός να σας κάνω απόψε μια ομιλία. Τότε δείχνουμε ταπείνωση και η Θεία Αρρωγή τότε είναι μαζί μας. Ας προσέξουμε λοιπόν, όχι αυτοπεποίθηση αλλά αυτογνωσία. Amén.